Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν ξεκαθαρίζουμε ότι η στάση του ΚΚΕ δεν εξαρτάται μόνο από το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο αυτό θα ήταν απορριπταίο ως αντιδραστικό και επικίνδυνο ακόμη κι αν ήταν σύμφωνο με το Σύνταγμα. Ακόμη κι αν ήταν σύμφωνο με το Σύνταγμα. Το γεγονός όμως ότι σπέβδεται να νομοθετήσετε τέτοιου είδους διατάξεις κατά παράβαση του δικού σας συντάγματος, αυτό δείχνει το βαθμό αντιδραστικοποίησης του ίδιου του αστικού πολιτικού συστήματος. Και από ό,τι φαίνεται διαμορφώνεται και ένα διακομματικό κοινοβουλευτικό μπλοκ που αύριο μεθαύριο μπορεί να επιχειρήσει και συνταγματικές αλλαγές για να εφαρμοστεί η επιστολική ψήφος και στους Έλληνες εντός της επικράτειας και στους εκλογείς εντός της επικράτειας. Είναι το επόμενο βήμα. Είναι το έργο από τα προσεχώς. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το ένα το κάνατε σήμερα με την επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους στις εθνικές εκλογές. Το επόμενο βήμα θα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος για να εφαρμόζεται η επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές για τους εκλογείς του που είναι στο εσωτερικό. Είπαμε ξεκάθαρα ποιες αρχές του συντάγματος παραβιάζονται. Και κυρίως παραβιάζεται η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών και η αρχή της μυστικότητας της ψήφου. Ποιο ήταν το ζήτημα και η αντιπαράθεση στην Επιτροπή της Βουλής που συζητήσαμε για πολλή ώρα για αυτό το ζήτημα? Η αντιπαράθεση ήταν η εξής. Αν αυτές οι συνταγματικές αρχές έχουν εφαρμογή στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές ή αν έχουν εφαρμογή μόνο στις εθνικές εκλογές όπως ήταν η θέση της κυβέρνησης. Και μάλιστα η τοποθέτηση του κυρίου Λιβάνιου σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν απολύτως κατηγορηματική κάθετη. Δεν έχει καμία εφαρμογή, λέει το 51 παράγραφος 4, στις εθνικές, στις ευρωεκλογές. Και έρχεται η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, που ξαναλέω, εμείς δεν την υιοθετούμε πλήρως, όμως η παραδοχή στο σημείο αυτό είναι αποκαλυπτική. Και λέει ξεκάθαρα ότι οι συνταγματικές αυτές αρχές έχουν εφαρμογή προφανώς στις εθνικές εκλογές και αναλογική εφαρμογή και στις ευρωεκλογές, εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών, και σε αυτό κάνει μνήμα η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής, για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή μπορεί να μην καταλαβαίνει ορισμένους επιστημονικούς όρους, να δούμε πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Με βάση το σχήμα που έχει επιλέξει η κυβέρνηση, θα υπάρχουν ψηφοφόροι, είτε εντός είτε εκτός επικράτειας, που άλλοι θα ψηφίζουν 25 μέρες πριν τις εκλογές, άλλοι 20 μέρες πριν τις εκλογές, άλλοι 10, 5 και πάει λέγοντας. Αυτό νομοθετείται, το οποίο προσβάλλει την αρχή του αδιαίρετου και του ενιαίου εκλογικού σώματος. Αυτό είναι. Το εκλογικό σώμα είναι αδιαίρετο. Και εσείς κάνετε τον τεμαχισμό αυτόν, τον κατακαιρματισμό, μέσα από την παραβίαση της αρχής της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών. Και ένα επίσης ζήτημα που έχει να κάνει με την εφαρμογή του νομοσχεδίου είναι με την εμπλοκή των ιδιωτικών εταιριών. Τι λέει η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής? Η εξακρίβωση της ταυτότητας του εκλογέα αποτελεί κρίσιμη παράμετρο προς διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας, της μυστικότητας της ψήφου και εν τέλει της ελεύθερης και ανώθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης. Ως εκ τούτου δημιουργείται προβληματισμός ως προς τη διαφορετική αντιμετώπιση της ευθύνης του αναδόχου για τις περιπτώσεις παραλαβής και αποστολής φακέλου και πάει λέγοντας. Γιατί τι θα γίνεται στην πράξη, το είπε και ο κ. Τζανακόπουλος. Στην πράξη θα πηγαίνει ο υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρείας σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, στην Κολομβία για παράδειγμα, τυχαίο το παράδειγμα, έτσι. Και αυτός ο υπάλληλος θα πρέπει να διακριβώσει την ταυτότητα του εκλογέα ή την εξουσιοδότηση, αν η παραλαβή και η αποστολή φακέλου γίνεται μέσω τρίτου προσώπου. Και αυτό θα γίνεται και στην Κολομβία, θα γίνεται και σε κάποια χώρα της υποσαχάριας Αφρικής, θα γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Αυτό ψηφίζεται. Για να είμαστε εξηγημένοι. Και τέλος, επειδή έχετε βγει, κυρία Υπουργέ, σε αναζήτηση 200 ψήφων,
Εμείς λέμε ξεκάθαρα, το άρθρο 6 του σημερινού νομοσχεδίου, το άρθρο 6 του σημερινού νομοσχεδίου, κατά αναλογική εφαρμογή του 51 παράγραφος 4, χρειάζεται και αυτό 200 βουλευτές. Που ορίζει το πεδίο εφαρμογής. Χρειάζεται και αυτό 200 βουλευτές πέρα από την τροπολογία. Λοιπόν, υπάρχει κυβέρνηση. Ναι, συγγνώμη. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία νομοθετεί και νομοθετεί αντισυνταγματικά. Υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους με το δικό τους σκεπτικό και στα ζητήματα αντισυνταγματικότητας και στο ίδιο το περιεχόμενο. Και υπάρχουν και δύο κόμματα που το παίζουν αντιπρόεδρε του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Αυτό είναι. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι αντισυνταγματικό, αλλά δεν ψηφίζουμε την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Ψηφίζουμε επί της αρχής, αλλά την τροπολογία κτλ. Λοιπόν, εμείς σας καλούμε να αναθεωρήσετε τη θέση σας, γιατί κύριε Δουδονή, δεν παγιδευτήκατε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Αφήστε με να τελειώσω. Λοιπόν, τόση ώρα με τη Νέα Δημοκρατία ασχολιόμασταν. Λοιπόν, λέω το εξής. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ναι, παρακαλώ όλους. Έχουν ακουστεί σήμερα πράγματα συνολικά εδώ που νομίζω ξεπερνούν λοιπόν, ένα όριο κοινοβουλευτικού διαλόγου. Αλλά παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε. Παρακαλώ λοιπόν, όλους τους συναδέλφους. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ξαναλέω το εξής. Επειδή είπε ο κύριος Δουδονής για την παγίδευση, εμείς δεν θεωρούμε ότι σε αυτό το νομοθετικό βούρκο που ετοίμασε και σχεδίασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παγιδευτήκατε. Πέσατε οικειοθελώς, κύριε Δουδονή. Αυτό είναι το πρόβλημά σας.